Δημιουργηθεί ένα πολύ μεγάλο θέμα, σάλος θα έλεγα, από εχθές, όταν στην εκπομπή της κυρίας Στεφανίδου προβλήθηκε μία τηλεφωνική επικοινωνία ενός μιας μυστηριώδους γυναίκας, η οποία μίλησε, νομίζω, με την κυρία Κυπουρού, τη Γιώτα την Κυπουρού. Έχουμε και το σχετικό ρεπορτάζ, αλλά πες το για αρχή εσύ. Ναι. Η γυναίκα αυτή, λοιπόν, φέρεται ότι ήταν, όπως δήλωσε, κατά δήλωσή της, τουλάχιστον, φέρεται ότι ήταν η μητέρα της κοπέλας με την οποία διατηρεί τώρα σχέση ο κύριος Δασκαλάκης. Άνω τελεία, λοιπόν. Πάμε να το δούμε και ερχόμαστε για να τα πούμε από την αρχή. Ένα ανώνυμο και μυστηριώδες τηλεφώνημα δέχτηκε η εκπομπή τη Live στις 15 Μαρτίου. Η κλήση έγινε στο τηλέφωνο της Γιώτας Κυπουρού από μια γυναίκα που, σύμφωνα με την εκπομπή, είχε αλλοιώσει τη φωνή της. Όπως ακούστηκε στην εκπομπή, η μαρτυρία αυτή προβλήθηκε μετά την αποκλειστική συνέντευξη που παραχώρησε η 33χρονη μέσα από τη φυλακή στο Γιώργο Σόμπολο. Με μια καινούργια κοπέλα στο καθήκο. Μάλιστα. Με την οποία έχει σχέση εδώ και καιρό. Ναι, θα πω να σας πω. Κατά τη διάρκεια της τηλεφωνικής επικοινωνίας με τη δημοσιογράφο, η γυναίκα ρωτήθηκε αν είναι η μητέρα της συντρόφου του Μάνου και εκείνη απάντησε θετικά. Είστε μήπως η μητέρα της κοπέλας που μένει μαζί με τον Μάνο? Ναι. Μάλιστα. Ωστόσο, δημιουργήθηκαν ερωτηματικά ως προς την ταυτότητα της γυναίκας, καθώς καλούσε από απόκρυψη. Σύμφωνα με όσα ακούστηκαν στην εκπομπή το πρωινό του Αντένα και τη μαρτυρία που προβλήθηκε, το τηλεφώνημα φαίνεται να έγινε από τη Ρούλα και την αδερφή της. Είμαι σίγουρη ότι σε αυτό το πράγμα που μιλήσανε στο ηχητικό που δώσανε στην κυρία Στεφανίδου, είμαι σίγουρη ότι ξεκινάει να μιλάει η Δήμητρα και μετά παίρνει το τηλέφωνο η Ρούλα. Η Δήμητρα, αυτό το κοπέλα που λέει, αυτό το κοπέλα που προσπαθεί να το παραμορφώσει γιατί έχει κλειστεί τη μύτη και καταλαβαίνω πολύ καλά ότι είναι η Δήμητρα με κλειστή τη μύτη, έτσι λέει το κοπέλα η Δήμητρα, την έχω ακούσει πάρα πολλές φορές να λέει αυτή τη λέξη. Επίσης, αμέσως μετά φαίνεται ότι παίρνει κάποιος άλλος το τηλέφωνο. Είναι η Ρούλα το άλλο άτομο που παίρνει το τηλέφωνο. Μπορώ να το καταλάβω αυτό. Και λέει 99,9. Υπάρχει λοιπόν ένα 0,1. Το 0,1 λοιπόν, για να σου λυθεί η απορία, μιλάει το πουλί. Είναι με καινούργια κουπέλα στο καθήκο. Το μόνο που μπορώ να σας πω είναι ότι μπαίνει και με άλλο άτομο μαζί η κυρία αυτή. Αλλά η Τζοζίνα έχει πολλά προβλήματα τώρα, δεν ξέρω. Δεν είναι και γιατρός, δεν ξέρω. Προδίδεται από το πουλί. Θέλω να σας πω ότι και επειδή και εγώ έχω ένα lovebird στο σπίτι, πολλές φορές όταν με καλείτε ακούγεται αυτό το πουλί. Γιατί η κόρη μου παίζει και κάνω χορευτικά μαζί και ένα πουλί ακούγεται. Δηλαδή θέλω να πω, είναι ένα σημάδι αν υπάρχει πουλί στο σπίτι. Αλλά και ακούγεται σε μια τηλεφωνική. Δεν είναι μόνο. Αλλά απλώς δεν σημαίνει ότι είναι και η συγκεκριμένη η Ρούλα και η αδελφή της. Όμως ο Πέτρος έχει αποκάλυψη από αυτού. Γιατί πολλοί μπορεί να έχουν πουλιά στο σπίτι τους και την ώρα που μιλάνε στο τηλέφωνο, εν πάση περιπτώσει, μπορεί. Και η μητέρα της κοπέλας του Μάνου, δασκαλάκι, ενδεχομένως να έχει ένα πουλί, ένα καναρίνι, ένα παπαγάλο. Η καρδερίνα που ακούγεται πολύ δυνατά. Εκείνη την ώρα να τη τύβιζε. Αλλά το θέμα είναι ότι το πουλί ουσιαστικά έδειξε το δρόμο, αλλά αυτό το οποίο θα αποκαλύψουμε σήμερα, Ζήνα, νομίζω ότι δεν μπορεί να αμφισβητηθεί από κανέναν, δυστυχώς. Υπό την έννοια, λοιπόν, ότι με βάση την έρευνα που κάναμε ως εκπομπή, και εγώ προσωπικά, και έχοντας στη διάθεσή μας στοιχεία... Και το παίρνεις πάνω σου. Το παίρνω πάνω μου 100% ό,τι λέω αυτή τη στιγμή. Και έχοντας ως αδιάσυστα στοιχεία τον τηλεφωνικό λογαριασμό της κυρίας Ρούλας Πισπυρίγκου, της κατηγορουμένης, προκύπτει λοιπόν ότι εκείνη την ημέρα, τη 15η Μαρτίου 2022, στις 9:21 το πρωί, πραγματοποιήθηκε 11-λεπτη κλήση από το κινητό της τηλέφωνο στο κινητό τηλέφωνο της κυρίας Κυπουρού. Άρα, αυτό που λες εσύ σήμερα, και θα δούμε αν στην κυρία Στεφανίδου θα απαντήσει η κυρία Κυπουρού, αν ο χώρος της συνέντευξής της είναι 11-λεπτος. Δηλαδή, αν υπάρχει κλήση, διότι εσύ φέρνεις στο φως ένα πολύ σημαντικό στοιχείο. Ότι 11 λεπτά η Ρούλα κάλεσε τη Γιώτα Κυπουρού. 9:21 το πρωί. Είναι πολύ ακριβής αυτά τα οποία λέω. Είναι 9:21 το πρωί, πρωινές ώρες. Υπάρχει εξερχόμενη κλήση. Έχεις δηλαδή ουσιαστικά ανάλυση λογαριασμού με έναν τρόπο. Ακριβώς. 9:21 λοιπόν το πρωί
Το κινητό τηλέφωνο. Το Στέργιο πρέπει να δείτε, έχει μπλοκάρει. Ναι. Ο Στέργιος, παιδιά, έχει μπλοκάρει έτσι. Κοιτάζει. 9:21 το πρωί, λοιπόν, της 15ης Μαρτίου 2022. Ένα χέρι πληκτρολογεί στο κινητό τηλέφωνο της κυρίας Πισπυρίγκου τον τηλεφωνικό αριθμό της κυρίας Κυπουρού. Ακολουθεί μία 11λεπτη κλίση. Στο βασικό κινητό της, έτσι. Όχι στο κινητό της, γιατί όπως είδαμε και στη συνέντευξη την οποία πρόβαλε χθες η κυρία Στεφανίδου, ρωτάει η δημοσιογράφος, η κυρία Κυπουρού, δηλαδή, πού βρήκατε τον αριθμό μου. Δηλαδή, στην υποτιθέμενη μητέρα της φίλης του κυρίου Δασκαλάκη. Και λέει, από πηγές δεν ήθελε να επεκταθεί. Αυτό το οποίο λοιπόν προκύπτει ως αδιάσυστο στοιχείο, επαναλαμβάνω, είναι ότι μία τραγική σύμπτωση σε όλη αυτή την υπόθεση. Άρα αποκαλύπτεται μέσω του λογαριασμού τηλεφώνου της κυρίας Πισπυρίγκου και υπάρχει αυτή η 11λεπτη κλίση εκείνη την ημέρα. 11 λεπτά λοιπόν. Άρα έχουμε... Να καταλάβω κάτι. Άρα έχουμε... μου 11 λεπτά ψάξε από την αρχή που σου κάνει την κλίση μέχρι και το τέλος. Και είναι καταγεγραμμένο στο κινητό, 11λεπτη κλίση. Καλό είναι να την προβάλλετε και στα 11 λεπτά, να δούμε τι. Δύο ερωτήματα έχω να κάνω. Δύο ερωτήματα. Το πρώτο ερώτημα είναι... Η Ρούλα Πισπυρίγκου, αφού τηλεφωνεί στη συνάδελφο, το παίζει η μάνα της νέας συντρόφου του Μάνου. Ναι. Ναι. Η Ρούλα το παίζει. Ποιος το παίζει. Η εκπομπή. Αν επιβεβαιώσει η κυρία Κυπουρού ότι η συνέντευξη είναι 11λεπτη. Παιδιά, εδώ πέρα υπάρχει μια διαβολική σύμπτωση, να το πω έτσι απλά. Υπάρχει. Δηλαδή παραμύθιασε την Κυπουρού. Όχι, δεν την παραμύθιασε. Όχι. Μπορεί και. Κοίτα, ξαναδείς, επειδή με τη Γιώτα έχουμε συνεργαστεί. Η Γιώτα από παραμύθι δεν παίρνει. Μα αυτό.